Λοιπόν. Ο άλλος να κάνει την κότα. Δεν ξέρω τώρα πόσο κοντά θα μπορούσε να είναι κάποιος όταν δεν συμφωνεί μαζί σας ή θέλει να διαφοροποιηθεί σε ορισμένα σημεία της ιστορίας. Μα δεν είναι κάποιος και δεν έχει δεν ιστορία. Δεν είναι θέμα κότας. Δεν το είπε ο Μεταξάς. Το είπε ο Ζαχαριάδης, το όχι. Να μας πούνε. Μάλιστα. Συνέχεια στο μάθημα ιστορίας αύριο. Σωστά, για να μην... Τι έχετε κι άλλα? Όχι, λέω. Δεν θα αντέξω. Μια και μιλάμε για Είπαμε, Στάλι. Θεσσαλονίκη, μια και μιλάμε για Στάλι το 17. Ναι. Το 17 επεκράτησε η Οκταβριανή Επανάσταση. Φάγανε τον Κερένης και τον είχα βαριέ μερικούς μήνες. Ο Λένιν. Φάγανε και ανέλαβε ο Λένιν όλο την όλη προσπάθεια. Εξωτερικών ο Τρότσκι. Ναι. Και κομισάριος των Εθνοτήτων. Ο Στάλιν. Και βεβαίως ο Στάλιν κατάλαβε ότι ο Τρότσκι είχε πολύ μυαλό και τον έφαγε μαρμάγκο. Με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι. Λοιπόν, Λένιν, Τρότσκι και Στάλιν. Ωραία. Για φαντάσου, από το 17 μέχρι το 90. Ναι. Σοφία, πολλά τα χρόνια. 70 τόσα χρόνια, 75 σε όλο. Είναι και θέμα σταθερότητας όμως. Γιατί τόσες γενιές θυσιάστηκαν, γιατί τόσοι άνθρωποι πέθαναν, πήγαν ανεξορία, πείνασαν, τρεις γενιές, για να έρθει και να εξαφανιστεί. Και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, ναι. Κυρία Σοφία, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, τα δημοκρατικά ιδεώδη. Την πίστη στη δημοκρατία, στην ειρήνη, στη συναδέλφωση. Αλληλεγγύη. Δηλαδή, έφερε κάποια πράγματα αυτή η νίκη των Σοβιέτ. Ναι, δεν έφερε. Είδες τι ωραία περιποιήθηκαν ερηπή οφθαλμού και ερηπή πορυβόλου την οικογένεια Ρωμανόφ. Δεν άφησα κανένα, ούτε παιδάκια. Τακ-τακ, πολιτισμένα πράγματα. Ήθελα να βάλω μια τάξη, τώρα δεν ξέρω αν ήταν τα πολιτισμένα γεγονότων. Βέβαια, ξέρεις τι ωραία τάξη βάζουν από πολυβόλα. Ναι. Μια βέβαια. Η εκαθάριση που λένε. Ναι. Και το ξεκαθάρισμα. Ναι. Και τι κάνανε 75 χρόνια μετά. Το ίδιο. Η Μόσχα τιμάει τους Ρωμανόφ. Ναι. Κάποιος έκανε λάθος. Γιατί μου ξεκινήσατε τώρα και εστιάσατε πάλι στο κομμουνισμό γενικότερα. Δηλαδή, είπαμε, 26 Οκτωβρίου, ο Άγιος Δημήτριος, μεγάλη χάρη. Μα και σαν και σήμερα, η Σοφία. Τώρα μου πηγαίνετε στο ίδιο και βρίσκεται όλα τα γεγονότα τώρα το Στάλιν και το. Αφήστε το τώρα αυτό. Ας μείνουμε στο όχι του Μεταξά εμείς τώρα εδώ πέρα, το τριήμερο εκδηλώσεων και αφήστε το τώρα. Τι ωραία πέρασε. Ο Λέων πέρασε πολύ καλά. Πάντε πάλι. Όχι, λέω. Δημοκρατικές διαδικασίες. Πώς τον έφαγε ο Στάλιν. Συνοπτικές διαδικασίες. Βέβαια. Προστατεύουμε τα ανώτερα. Λοιπόν, τελείωσε το μάθημα ιστορίας, δεν μπορώ. Έχουμε άλλο ένα, 16 του μηνός. 16 του... Ναι, τι 1900 έχουμε. Γεννήθηκε ένας μεγάλος πολιτικός, ο Φρασουά Μιτεράν. Το 1916 λέτε, ναι. Ακριβώς. Εδώ τώρα μιλάμε πρόεδρος, για άλλη προσωπικότητα. Μεγάλη προσωπικότητα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ακριβώς. Από όλους τους προέδρους της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο Μιτεράν είναι. Εγώ πράγματι, παρόλο που ήταν σοσιαλιστής και θα μπορούσε να πει κανείς ο Καρτζαφίρ, μας λέει, θεωρώ σπουδαία. Το θεωρώ καλύτερο από τον Σκάρντεστεν, καλύτερο από τον Σιράκ, από τον Πομπιντού, ίσως όχι από τον Ντεγκόλ. Έτσι κι αυτός λόγω της φήμης του. Ναι. Ούτε με τον Ολάντ. Τον Ολάντ δεν το θυμάται κανείς τώρα. Ποιος θυμάται τον Ολάντ? Και ο Σαρκοζή, τι έγινε. Επίσης, τον Σαρκοζή, ποιος το θυμάται? Βέβαια, αυτοί την είχαν αράξει μέσα από το φουρό της Μέρκελ και καθόντουσαν και έβλεπαν τον κόσμο από εκεί. Μην το λέτε το φουρό, αύριο μεθαύριο έρχεται. Ετοιμαζόμαστε. Ο Μιτεράν πάντως ήταν ο πολιτικός που είχε μιλήσει, που μεγαλύτερη πολιτική προσωπικότητα που είχε μιλήσει και για το θέμα των Σκοπίων, αν θυμάστε, και είχε υποστηρίξει. Τεράστια προσωπικότητα, τεράστια. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες γι' αυτόν. Ατελείωτες ώρες. Αλλά μην μιλάτε ώρες ατελείωτες. Να βάλουμε μια τελεία στο σαν σήμερα. Μάλλον είναι ο Μιτεράν. Ναι. Μαζί με τον Γερμανό ομολογό του. Θαρό πως ήταν
ο Σμιτ, δεν θυμάμαι, ίσως. Και έχουν έρθει εδώ στη Βουλιαγμένη, ναι, σε μια σύναξη όλων των Ευρωπαίων και τα λοιπά, κάποιων, και έχουν πάει στο χώρο που θα γίνει η συνάντηση και κατευθύνεται προς εκεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και βλέπει τη σύζυγο, την ρωτά τη σύζυγο κορυφαίου έτσι, στελέχου, ναι, η οποία ερχόταν από την θάλασσα, από τον πισίνα κλπ. Οπότε λέει, δεν πάει να περιμένει και ο Μιτεράν και ο άλλο. Και πήγε και έκανε προπόνηση ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου. Εντάξει.